Ο Λέμαν δεν μπορεί να νικήσει παρότι έπεσε στη σωστή πλευρά. Αλλά ο Μάντσεστερ σκοράρει. Χάουαρντ δεν μπορεί. Το τρίτο γκολ και για την Arsenal. Από τέσσερα χτυπήματα ένα απομένει. Ελάχιστη φόρα για το Φορλάν. Αλλά και απολύτως επιτυχημένο χτύπημα. Μοιρές εναντίον Χάουαρντ. Και τέλος της αναμέτρησης. Ο Τιμ Χάουαρντ χαρίζει στη Μάντσεστερ το πρώτο τρόπαιο στη σεζόν 2003-2004. Η 81η έκδοση του Community Shield θα πάει στο Old Trafford. Η Μάντσεστερ φτάνει στα 15 τρόπαια. Χάρη στον Αμερικανό Τιμ Χάουαρντ στη διαδικασία των πέναλτι. Μετά τον Giovanni Van Bronckhorst σταματά και τον Ρομπέρ Πιές με σκορ 4-3 στα πέναλτι μετά το 1-1 των 90 λεπτών. Αυτά έγιναν το απόγευμα στο Cardiff της Ουαλές, ένα παιχνίδι που είδατε από την E3. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε όμως μαζί μας. Super Cup, η Community Shield όπως λέγεται τώρα, νικώντας την Arsenal 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει 1-1. Στη Manchester United κατέληξε ο πρώτος φετινός τίτλος στην Αγγλία. Οι μπέμπιδες του Sir Alex Ferguson κατέκτησαν το Community Shield, κερδίζοντας το Millennium του Cardiff την κυπελούχο Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Πριν το παιχνίδι κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον αντικοχαμένο ποδοσφαιριστή της Manchester, James Davies, που είχε δοθεί δανεικό στη Watford. Η Manchester άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με κεφαλιά του Silvest, ύστερα από corner του Kings και κεφαλιά του Keane. Άμεση ήταν η απάντηση από την ομάδα του Wenger, ότι ενδιαδήμανο στιγματική εκτέλεση φάουλ σοφάρισε το παιχνίδι σε 1-1. Οι μπεμπίδες είχαν μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν στη συνέχεια στο παιχνίδι, αλλά η μπάλα χτύπησε δύο φορές στο δοκάρι σε εισάρτημες προσπάθειες του Kings και του Φάνιστεν Ρόι. Οι δύο ομάδες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος για να πάρουν τη νίκη, αλλά τελικά το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι. Η ομάδα του Wenger έμεινε με 10 παίχτες, καθώς το 74ο λεπτό αποβλήθηκε ο Τζέφερς. Στο πρώτο πέναλτι ο Σκόουλς ευστόχησε με τον Λεμάν να προσπαθεί με το δικό του τρόπο να τον μπερδέψει. Το 1-1 για την Arsenal έκανε ο Έντου. Το 2-1 ο Φέρντιναντ. Στη συνέχεια, ο εναποκτηθής τερματοφύλακας της United απέκρουσε το πέναλτι του Van Bronckhorst. Το ίδιο συνέβη και με τον Λεμάν που απέκρουσε το χτύπημα του Φαν Νίστελρόι. Ο Βιλτόρ έκανε το 2-2 για την ομάδα της Arsenal, ο Σόλσγκερ το 3-2, ο Λαουρέν Ετάμ, ο Καμερουνέζος το 3-3. Στη συνέχεια ήταν η σειρά του Φορλάν να κάνει το 4-3. Ενώ στο τελευταίο πέναλτι ο Χάουαρντ απέκρουσε το πέναλτι του Πιρές και έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για την ομάδα του Άλεξ Φέργκιουσον που κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της φετινής χρονιάς.